Αν μου επιτρέπετε, είναι την πρώτη χαρά τη δημιούργησε σε εμάς που αποδέχτηκε την πρόσκληση ο Φίλτατος. Εικαστικός, δημοσιογράφος, άνθρωπος της κοινωνίας, του κόσμου, του πολιτισμού και της πολιτικής, αν μου επιτρέπεις. Σε αυτήν την δήλωση που έκανε, οτιδήποτε προστεθεί θα ήταν πλεονασμός και μάλιστα καταχρηστικός πλεονασμός. Αλλά θα πάρω ένα κίνδυνο μόνο να πω ότι, όπως είχαμε πει από την πρώτη μας εκδήλωση που ήταν αμυγός πολιτική, ο πολιτισμός είναι στην καρδιά και θα έπρεπε να είναι στην καρδιά της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Σε αυτό το θεσπέσιο τόπο, στον οποίο όλοι δρούμε και όλοι παίρνουμε από αυτόν τα πλεονεκτήματά του. Εύχομαι και το πιστεύω ότι η έκθεση που έχει σχεδιάσει ο κύριος Λάλας θα είναι κάτι, ένα γεγονός που θα επιτρέψει την Κέρκη να φιλοξενήσει και δεύτερη, και τρίτη και τέταρτη και να προσπαθήσει πάντα, και αυτό προσπαθούμε και εμείς, όπως ακριβώς η Κέρκυρα ήταν τόπος μετάβασης του πολιτισμού από την Ανατολή στη Δύση και τούμπαλιν της ελευθερίας που δημιούργησε ο διαφωτισμός προς τη μητέρα πατρίδα, έτσι και ο κύριος Λάλας θα μας διευκολύνει να πιστοποιήσουμε ότι μπορεί να γίνει τόπος συνάντησης της τέχνης, των γραμμάτων, των τεχνών, του αθλητισμού και στο τέλος βέβαια και της αναβάθμισης πολιτικής. Έτσι. Αυτά. Κύριε Λάλα, να σου ρωτήσω για την τέχνη σε καιρό πανδημίας. Τέχνη και τα εικαστικά σε μια περίοδο που είναι ούτως ή άλλως δύσκολη, ειδικά για μορφές τέχνης διαδραστικές, από το τραγούδι για το θέατρο μέχρι ακόμα και τις κλασικές μορφές, τις εγκαταστάσεις, τις installations. Και οι συνάδελφοί σας, άλλοι διαμαρτύρονται, άλλοι έχουν πει συμπαθία κατάθλιψη σε όλο τον κόσμο στην Ελλάδα από την κατάσταση που επικρατεί και την απομάκρυνσή τους από το κοινό τους. Κοιτάξτε. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και είναι πάρα πολύ δύσκολες οι στιγμές. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Αλλά η άνθηση της τέχνης γίνεται μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι επαγγελματίες και οι οποίοι ζουν από τη δουλειά τους. Νομίζω ότι πρέπει να στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, όπως μπορούμε. Εντάξει. Εγώ κάνω μια δουλειά η οποία στηρίζεται στον έναν άνθρωπο. Δηλαδή ο εικαστικός κυρίως, οπότε είμαι η ευτυχής περίπτωση του ανθρώπου που πριν συμβεί όλο αυτό το κακό είχα δημιουργήσει κάποιες προϋποθέσεις και διεξόδους για να συνεχίζεται η δουλειά μου ενώ στο εξωτερικό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πιστεύω πάρα πολύ ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι τώρα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Δηλαδή, στα δύσκολα δείχνει η τέχνη πόσο μπορεί να είναι κοντά σε αυτό που στην αγωνία των ανθρώπων. Δεν είμαστε εδώ πέρα για να πλουτίσουμε. Δεν είμαστε εδώ πέρα για να. Γιατί είχε κάπως ξεφύγει το πράγμα και για την τέχνη. Είμαστε εδώ πέρα για να προσφέρουμε κάτι. Πάνω απ' όλα, καταρχάς ξεκινάει από τη δική μας χαρά. Περνάμε εμείς πάρα πολύ ωραία δημιουργώντας. Αλλά η επαφή είναι πολύ σημαντικό πράγμα και την ώρα που ο άνθρωπος είναι στα δύσκολα έχει πολύ μεγαλύτερη ανάγκη την επαφή. Πιστεύω λοιπόν ότι μέσα σε δύσκολες συνθήκες πρέπει όλοι να μην εγκαταλείψουμε αυτό που κάνουμε. Είναι πολύ δύσκολα, έτσι, δεν προσπαθώ να πω ότι υπάρχει λύση. Είναι γεμάτο αδιέξοδο, αλλά είναι τόσο ωραία τα αδιέξοδο μερικές φορές, γιατί παρόλο που μας δημιουργούν τεράστια προβλήματα προσωπικά, βάζουμε σε μια λειτουργία μηχανισμούς τους οποίους δεν καν είχαμε φανταστεί ότι θα έπρεπε να βάλουμε. Η κοινωνία αυτή δεν νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο άπλωσε αυτή το σεντόνι της πλήξης, γιατί εγώ πιστεύω ότι μας έχει κυριεύσει όλος ένα σεντόνι πλήξης, η κοινωνία αυτή λοιπόν έχει ανάγκη να ανοίξει παράθυρα και πόρτες και να βγει και σε άλλου είδους λύσεις. Και πάντα μια δύσκολη περίοδος, την ίδια στιγμή που είναι δύσκολη περίοδος, είναι μια μεγάλη αφορμή για να μπεις σε άλλου είδους πράγματα τα οποία δεν θα έμπαινες. Συμπαραστέκομαι, στέκομαι, κατανοώ το πρόβλημα που έχει κάθε καλλιτέχνης γύρω από αυτό το πράγμα. Δεν λέω ότι ξεπερνιέται εύκολα. Η επιβίωση είναι πολύ σκληρό πράγμα. Αλλά όμως θα επιβιώσουμε και θα κάνουμε και πολύ ωραιότερα πράγματα τα οποία δεν θα κάναμε έτσι κι αλλιώς. Είχαμε μάθει να κάνουμε πράγματα τα οποία θα το τολμήσω να σας πω, είναι ακαταλαβίστικα για τον κόσμο. Έχω μια πολύ ζωσπαστική αντίληψη για την τέχνη.
Η τέχνη δεν μπορεί να είναι ποτέ ακαταλαβίστικη. Δεν μπορεί ποτέ να χρειάζεται κάποιον να εξηγήσει ένα έργο τέχνης. Η τέχνη έχει μια απευθεία σχέση με τον θεατή της τέχνης. Αν δεν έχει αυτή την απευθεία σχέση, τότε δεν είναι τέχνη. Είναι κάτι άλλο. Η τέχνη είναι πολύ ύπουλο πράγμα. Νομίζουν όλοι, και επειδή είναι πολύ ύπουλο πράγμα για την εξουσία, και γι' αυτό κιόλας έχει μεγάλη σημασία η εξουσία να το κατανοεί ότι πρέπει να είναι μέσα στα πόδια μας τέχνη. Γιατί κάνει τους ανθρώπους πολύ πιο δυνατούς, τους κάνει πολύ πιο ενεργούς, τους κάνει πιο ελεύθερους, ανοίγονται. Και νομίζω ότι χρειάζονται και αφορμές πολλές φορές η πολιτική εξουσία. Η εξουσία δεν είναι μόνο η πολιτική εξουσία, η εξουσία είναι και πολλά άλλα πράγματα. Έχουν, τους κάνει πιο ενεργούς και αυτούς, τους κάνει πολύ πιο δημιουργικούς και αυτούς. Εμένα μου κάνει έκπληξη που, ας πούμε, μέσα σε μια τέτοια περίεργη περίοδο μου προτείνουν να κάνω μια έκδοση άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά είναι από τη μεριά της πολιτικής. Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη, γιατί αυτό το πράγμα, αυτό είναι η σωτηρία. Η σωτηρία είναι να γίνουμε άνθρωποι πιο ενεργοί μεταξύ μας. Και ενεργοί γίνονται οι άνθρωποι όταν εμπιστεύονται τον ίδιο τους τον εαυτό. Όχι όταν φοβούνται τον εαυτό τους. Κύριε Γάλα, μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση, δύο ερωτήσεις μάλλον. Πολλές. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι ενέργειες πιστεύω ότι θα μπορούσαν να γίνουν και από την πλευρά της πολιτείας αλλά και της κοινωνίας, προκειμένου περισσότερος κόσμος να μπορεί να μπει και να αγκαλιάσει τον μαγικό κόσμο της τέχνης και κατά πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να είναι στοχευμένη απομάκρυνση του κόσμου από την τέχνη και τον καλλιτεχνικό χώρο για τους λόγους ακριβώς που αναφέρετε, που γίνεται πιο δυνατός και ενεργός ο κόσμος. Ναι, αλλά ξέρετε, καταρχάς ξεκίνησε, αν θέλετε, η εξουσία, το λέω γενικά γιατί δεν εννοώ μόνο πολιτική εξουσία, ξεκίνησε κάπως να ελέγξει, ας πούμε, τους ανθρώπους. Πάντα υπάρχει μια τέτοια τάση, έτσι, για να κινηθούν οι άνθρωποι προς τα εκεί που θέλουμε ανά πάσα στιγμή. Δεν γίνεται. Ο άνθρωπος είναι αλυταριό και πάντα δραπετεύει. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Άρα έχουμε πολύ μεγαλύτερη ανάγκη τον άνθρωπο, το μυαλό, το ελεύθερο, για να συνεργαστούμε μαζί του και να κάνουμε καλύτερα πράγματα. Πιστεύω ότι αυτό το πράγμα σιγά σιγά το συνειδητοποιούν και οι άλλοι πλευρά. Γιατί αλλιώς έχουν ένα παθητικό παίχτη, συνέτερο, εντάξει, ο οποίος δεν τους προσφέρει τίποτα. Απλώς και μόνο τον περιμένουν κάθε 4 χρόνια ή κάθε 3 χρόνια ή κάθε 2 χρόνια να εκδηλωθεί. Δεν έχει κανένα νόημα. Είναι άλλο πράγμα να πιστεύω ότι αυτό το οποίο θα συμβεί για τα επόμενα 4 χρόνια, για τα επόμενα 2 χρόνια, για τα 3 χρόνια, τα επόμενα, είναι πολύ πιο σημαντικό από το απλώς να κάνω μια πράξη ρουτίνας. Νομίζω λοιπόν ότι όταν αρχίζουμε να χαϊδεύουμε τη τέχνη, να της επιτρέπουμε να λειτουργήσει, δίνουμε τη δυνατότητα να συναλλαχθούμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ πιο δημιουργικοί. Πρέπει όλοι μαζί να δουλέψουμε για να γίνει η αλλαγή αυτή η οποία έρχεται μέσα από μια συμφορά. Δεν μπορεί να γίνει από απλές αποφάσεις. Οι αποφάσεις είναι πολλές φορές επαναστατικές ενέργειες, γιατί η απόφαση θεωρώ ότι είναι επαναστατική. Η μόνη επανάσταση που υπάρχει στη ζωή είναι η απόφαση. Λοιπόν, είναι επαναστατικές πράξεις οι αποφάσεις, αλλά θέλουν συμμετοχή. Παίρνω εγώ μια απόφαση να πάω να δείξω τη δουλειά μου στην Αμερική. Έχει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά, δυσκολία. Πρέπει να προσπαθήσω πάρα πολύ να πάω να δείξω τη δουλειά μου εκεί. Υπάρχουν άλλες 10.000 άνθρωποι που θέλουν να δείξουν τη δουλειά τους εκεί. Άρα πρέπει να σκεφτώ 1.000 πράγματα τα οποία δεν σκεφτόμουν μέχρι χθες όταν καθόμουν στο σπίτι μου και έβλεπα τον Τσιτσιπά.